Το τραύμα έχει πάντα μια πατρίδα. Ένα σπίτι ένα βιβλίο. Ευκοσία 23 Φεβρουαρίου του 2024. Τρεις φορές έκλαψε στη ζωή του. Όταν τελείωσε ο πόλεμος κοιτήθηκαν οι Γερμανοί, όταν γεννήθηκε επιτέλους ο γιος του και σήμερα που γίνονται τα εγγένεια και ανοίγει τις πόρτες του το παλάτι. Το παλάτι της Λίδρας, της Λευκοσίας, το Λίδρα Palace. Κοιτάζει τα φώτα, κοιτάζει τους ανθρώπους και ξέρει πως όλα θα πάνε επιτέλους καλά. Αυτή η νύχτα ανοίγει το ξενοδοχείο και την αρχή σε μια νέα ζωή. Κοιτάζει τα φώτα, κοιτάζει τους ανθρώπους, κοιτά και χαμηλά να δει τον αρχαίο φύλακα. Του γνέφει να φυλάει καλά το παλάτι. Και να, εκεί που ένα καρσόνι ξαφνικά παραπατά και ρίχνει κατά λάθος παγάκια στο πάτωμα. Τρέχει να τα μαζέψει με το μαντίλι του, μην γλιστρήσει κανένας και πέσει. Μα πριν προλάβει, να, ο πάγος λιώνει στα μάτια του τέρατος. Ο πάγος γίνεται νερό και τρέχει στα μάτια του τέρατος. Δάκρυα, παγωμένα. Κάποτε ούτε οι γρίπες δεν μπορούν να προφυλάξουν τα μαγικά παλάτια. Νιώθω παράξενα που είμαι σήμερα εδώ στο Λίδρα Palace. Νιώθω σίγουρα συγκίνηση. Είναι λες και παραβίασα έναν άβατο. Αλλά πάντα το Λίδρα Palace είχε την μυστριακή την ατμόσφαιρα, νομίζω. Νιώθω συγκίνηση γιατί δεν πίστευκα ότι να μπορούσα, ας πούμε, να έρθω ξανά και να το περπατήσω. Και ειδικά μετά την έκδοση του βιβλίου, πολλά συγκινητικό να βλέπεις τους ούλους, τους χώρους και τα κτίρια και τους στίχους για τους οποίους εγώ μίλησα και τους ανθρώπους που φαντάστηκαν να ζουν. Πολλά συγκινητικό να είμαι εδώ μέσα και να τους φαντάζομαι να ζωντανεύω ξανά στον τον χώρο. Προσπαθώ να φανταστώ πώς ήταν τότε ο κόσμος με τα μαγιό της εποχής, με τους ανθρώπους να μαζεύκονται δαμέ, χωρίς να έχουν επίγνωση του τι θα γινόταν μετά, ότι τούτο το ξενοδοχείο, τούτη η λάμψη, τούτη η ομορφιά ήταν να καταλήξει σε τούτο πράγμα, σε την ερήμωση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος στην Κύπρο που να ζωντανεύει το τραύμα του τόπου τόσο έντονα και τόσο δυνατά όσο το Λίδρα Palace. Δηλαδή, σκεφτούμε ότι ακόμα και στους τοίχους του υπάρχουν σημάδια από σφαίρες. Δηλαδή, μόνο και μόνο τούτο, το ότι το ίδιο είναι το ξενοδοχείο σαν έναν όν, σαν κάτι με την ίδια την ψυχή, είναι τραυματίστηκε στον πόλεμο. Δηλαδή, πραγματικά αιμάτωσε. Τούτο είναι λες και κυριολεκτικό το τραύμα. Που την άλλη νομίζω, ακριβώς όπως το φαντάστηκα, είναι η αντανάκλαση του ίδιου του τόπου. Δηλαδή το πώς ξεκίνησε η Κυπριακή Δημοκρατία, το τι υποσχετική, το τι θα μπορούσε να γίνει και το πώς στην πορεία σκοντάψαμε και φτάσαμε σε τούτο το σημείο που φτάσαμε σήμερα. Τι θα μπορούσαν να πούν τούτοι τύχοι αν μιλούσαν. Νομίζω η τύχη, δεν θα έλεγα κάτι, η τύχη να έκλαιαν. Πώς πρέπει να κάνουμε και εμείς.
προσπάθησα στο βιβλίο να γράψω ιστορίες που αντανακλούσαν την εκάστοτε εποχή που διηγούνται. Με βάση τον κάθε ήρωα που περιγράφω, που πέρασαν από αυτά τα δωμάτια, που πέρασαν από το ξενοδοχείο και έζησε μια συγκεκριμένη στιγμή, σε μια συγκεκριμένη επίσης χρονική στιγμή του τόπου. Αντανακλά την ιστορία του τόπου, το πώς δημιουργήθηκε, το πώς εξελίχθηκε. Εδώ έγινε μία από τις φωνικότερες μάχες του 1974. Ας μην ξεχνάμε ότι στο Λίδρα Πάλας έγιναν οι ανταλλαγές των ιχμαλώτων. Εδώ γίνονταν όλες οι διαδηλώσεις, οι αντικατοχικές. Εδώ μαζεύονταν οι μητέρες και οι σύζυγοι των αγνοωμένων. Φυσικά είναι πολύ παράξενο να μιλούμε για τούτες όλες τις τραγωδίες που έζησαν το ξενοδοχείο. Και να είμαστε δαμέ σε τούτο το καταπληκτικό μπαρ που ήταν νομίζω ήταν ένα σημείο όπου συγκέντρωνε την ελίτ του τόπου. Συγκέντρωνε πάρα πολλούς δημοσιογράφους και πολεμικούς ανταποκριτές που έρχονταν εδώ για να καλύψουν όλα τα σημαντικά γεγονότα και τις πολεμικές αναταραχές στην περιοχή. Εδώ ερχόταν από ό,τι είχα διαβάσει και ο ίδιος ο Μακάριος, γιατί του άρεσε πάρα πολλά να κάθεται σε μια γωνιά, να πίνει νερό, γιατί ο Μακάριος δεν έπινε ποτέ αλκοόλ, ούτε έτρωε κρέας. Του άρεσε πάρα πολύ να πίνει το παγωμένο του νερό με τα παγάκια και το λεμόνι και να κοιτάζει τους άλλους και γενικά να υπολογίζει την επόμενη πολιτική. Νομίζω τον Πάρ είναι η καρδιά του ξενοδοχείου. Εδώ που γίνουν τα πράγματα, και δαμέ που σερβίρετουν και το Brandy Sour. Άρα να ήταν ωραία τώρα να είχαμε ένα Brandy Sour ακριβώς για να θυμηθούμε τι ήταν το ποτόν και τι ήταν το ξενοδοχείο. Brandy Sour. Σε ψηλό ποτήρι. Μία μεζούρα κονιάκ, 2-3 σταγόνες αγκοστούρα, λεμονάδα, ξινά λεμόνια, σόδα. Ένα κερασάκι γλασέ περασμένο σε όδον του γλυφίδα. Πασπαλίζουμε τα χείλη του ποτηριού με ζάχαρη. Διακοσμούμε με μία φέτα λεμόνι, το κεράσι και το προσφέρουμε στο βασιλιά. Έχω ένα κεφάλαιο στο βιβλίο που μιλάει για το έψιμα και το χτίστην το Χασάν, που είναι ένας από τους τουρκοκύπριους ήρωες του βιβλίου. Και ακριβώς στο βιβλίο ο Χασάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επισκευάζει κτίρια και προσπαθεί να καταλάβει και τούτον το κτίριο τι χρειάζεται. Ο Χασάν νιώθει τα κτίρια σαν ζωντανά πλάσματα, δηλαδή επισκέπτεται τα κτίρια, ξαπλώνει κάτω στο πάτωμα, αναγγίζει τους τοίχους του, βάζει τα αυτιά του στο χώρο για να καταλάβει τι χρειάζεται το κτίριο. Του Χασάν λοιπόν δεν του απαντά το κτίριο τούτον, δεν του λέει αν θέλει να ζήσει, δεν του λέει αν θέλει να πεθάνει. Και ακριβώς τρελαίνει τον στο βιβλίο του ότι η αβεβαιότητα του, τον το αναπάντετο, να θα συνεχίσει το Λίδρα Πάλας να ζει, θα συνεχίσει το μεγάλο το ξενοδοχείο να υπάρχει. Και στο τέλος πιάνει έψιμα, μουστο, πετιμέζει και ρίχνει το πάνω στους τοίχους που είναι πληγωμένοι από σφαίρες, ακριβώς προσπαθώντας με τον παγιό πατρό παράδοτον τρόπο, δηλαδή πιένοντας πίσω στις ρίζες του τι σημαίνει να είσαι Κυπρέος, να βρει κάτι. Κάτι παγιών, κάτι αγνών, κάτι αθών και να το ρίξει πάνω στους τοίχους για να το γιατρέψει. Δεν ξέρω αν θέλει να ζήσει το ξενοδοχείο. Επειδή πάντα στο μυαλό μου συνδέω το ξενοδοχείο με το κυπριακό, με τη λύση και τούτα όλα τα πράγματα, ναι, θέλω να ελπίζω ότι κάτι είναι να γίνει. Θέλω να ελπίζω ότι το ξενοδοχείο κάποτε να μπορέσει να σταθεί στα πόθια του. Ότι να υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι, ότι να γίνει. Ότι οι καταστάσεις είναι να φτάσουν σε μια τέτοια, ας πούμε, φάση που να μπορέσουμε να στήσουμε πολλά πράγματα στα πόθηκια του και ένα από τα πράγματα είναι το ξενοδοχείο. Γιατί συμβολίζει τον τόπο και η καταστροφή του και η κατέρρευση του Λίδρα Πάλας συμβολίζει λίγο τι γίνεται στον τον τόπο, την καταστροφή. Μην ξεχνούμε που είμαστε πάνω στην πράσινη γραμμή και είμαστε σε έναν τόπο. Είμαστε σε ένα ξενοδοχείο που έδωκε το όνομα του στο πιο γνωστό οδόφραγμα. Είμαστε και στο οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας. Δεν είμαστε μόνο στο ξενοδοχείο του Λίδρα Πάλας. Είναι ένα στρατιώτη στο Λίδρα Πάλας, όπως πολλοί στρατιώτες υπήρξαν στον τον τόπο, όπως πολλούς στρατιώτες φιλοξένησε και να συνεχίζει να φιλοξενεί. Αν και γενικά είμαι πολλά φεμινιστριά, το Λίδρα Πάλας είναι αρσενικό. Ένα άντρα, και είναι ένα άντρα πληγωμένο. Δεν ξέρω, μπορεί να χρειάζεται το χέρι μιας γυναίκας για να επουλώσει τα τραύματά του και να σηκωθεί.
ίσως αν είχαμε περισσότερες γυναίκες πολιτικούς ή περισσότερες γυναίκες που να ασχολούνταν και με την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, κάποια πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά. Το βιβλίο ονομάζεται Brandy Sour, μυθιστόρημα σε 22 δωμάτια, διότι αναφέρομαι σε 22 ανθρώπους που πέρασαν από αυτά τα δωμάτια. Και ανάμεσα τους είναι πάρα πολλά σημαντικές προσωπικότητες. Υπάρχει όμως και ο 23ος παράγοντας, έναν ιοντότητα, αν θέλεις, που είναι το ίδιο το ξενοδοχείο, που είναι το νήμα που συνδέει τα πάντα. Και νομίζω υπάρχει διάχυτον μέσα στο βιβλίο, η πνοή δηλαδή του κτηρίου, η ύπαρξη του. Και γενικά είναι κάτι που κάνω νομίζω στη γραφή μου, ότι σωματοποιώ τα πράγματα. Γιατί εκ των πραγμάτων σωματοποιούνται. Και επίσης πάντα στη δική μου το λογοτεχνία, ο χώρος, ο τόπος, τα αντικείμενα παίζουν πολλά σημαντικό ρόλο και στην εξέλιξη της ιστορίας και γενικότερα παράγονται σημαντικοί, ηθοποιοί, ήρωες μέσα στα έργα μου. Αφρόζα. Νερό παγωμένο σε ποτήρι σαμπάνιας για πριγκίπισσες μαμάδες και δεσποινίδες που θέλουν γρήγορα να μεγαλώσουν. Για την δομή του βιβλίου, που είναι τούτες οι μικρές ιστορίες που συνθέτουν την ευρύτερη, την μεγάλη την ιστορία, στις οποίες αναφέρομαι σε ποτά κυπριακά, τα οποία πίνει ο ήρωας της εκάστοτε μικρής ιστοριούλας, και όχι να κάνει το ποτό με την εξέλιξη της ιστορίας και με την ίδια την Κύπρο και τον τόπο και το ξενοδοχείο φυσικά. Και πήγα λίγο πίσω φυσικά και κατέληξα στον Brandy Sour, που ήταν το ποτό το οποίο δημιουργήθηκε στο Forest Park για τον βασιλιά Φαρούκ, ο οποίος ήταν ένας πολλά δυτικοποιημένος άνθρωπος και είχε ζητήσει από τον μπάρμαν να του φτιάξει έναν ποτό με αλκοόλ που να μην φαίνεται αλκοόλ και έφτιαξε τούτον το ποτό, το οποίο μοιάζει με παγωμένο τσάι, το οποίο όμως είχε πάρα πολύ κονιάκ, πολλά λεμόνια και τούτα όλα τις μυρωδιές και ακριβώς τις γεύσεις της Κύπρου. Έφτασα τελικά να δώσω το όνομα Brandy Sour στο βιβλίο, γιατί σκέφτηκα ότι τούτο το ποτό, το πώς δημιουργήθηκε, το ότι δημιουργήθηκε έτσι λίγο βασισμένο πάνω σε ψέματα, πάνω σε πολιτική, να είσαι κάτι, αλλά να μην φαίνεσαι ότι είσαι στην πραγματικότητα τούτο. Μοιάζει πάρα πολλά με τον τόπο μας και μοιάζει και πάρα πολλά με το τι έγινε στο ξενοδοχείο και τι περιγράφω στο βιβλίο. Για μένα η γραφή ξεκαθάρισε μου πάρα πολλά ότι είμαι μια συγγραφέας που γράφει ελληνικά. Γράφω στην ελληνική τη γλώσσα, γράφω και στη διάλεκτο, αλλά η ταυτότητά μου, η γλωσσική μου η ταυτότητα, και τούτη είναι η ελληνική γλώσσα. Και τούτο πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Ή αν θέλεις, για έναν άνθρωπο με αριστερές καταβολές, όπως είμαι εγώ. Αγίασμα. Στο γυάλινο μπουκάλι σου. Το παίρνεις από την πηγή, από τον ίδιο τον Άγιο. Βάζεις νερό στις χούφτες σου και νύβεσαι. Βάζεις και στα μαγιά σου. Το πίνεις άφθονο με τα χέρια σου, το αγίασμα, το ιερό νερό. Μερικές φορές νιώθω ότι είμαστε μόνοι μας και μόνες μας σε ένα δωμάτιο και πολεμούμε να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί. Είναι πολλά πιο δύσκολο για μια γυναίκα να είναι δημιουργός. Δηλαδή, αντιμετωπίζεις πολλά πιο μεγάλες δυσκολίες να φέρεις τα πράγματα εις πέρας. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν μια πραγματική ιστορία για μια γυναίκα η οποία ήταν χριστιανή και έγινε μουσουλμάνα και η ταυτότητά της μετά που ανοίγουν τα αδοφράγματα έρχεται στο φως αναπόφευκτα. Για τον Brandy Sour έκανα πάρα πολύ έρευνα. Ήμουν πάρα πολλά τυχερή γιατί όταν άρχισα εγώ να γράφω το βιβλίο υπήρχε μια έκθεση που το Λεβέντιο Μουσείο το χορεύοντας σε μια γραμμή που αναφέροντας σε πάρα πολλές ιστορίες για το Λίδρα Πάλας. Έχω το συγγραφικό μου κόσμο και πάντα συμπεριλαμβάνω τον άλλον που είναι ο Τουρκοκύπριος στην προκειμένη περίπτωση. Αϊράνι, γιαούρτι, παγωμένο γάλα. Να τα χτυπήσεις καλά. Βάζεις δυόσμο και λίγο αλάτι. Καλύτερα να μην το πιείς αν δεν έχεις δυόσμο το αϊράνι. Ο Γιούρι Γκαγκάρι όταν έρχεται στην Κύπρο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη όταν έρχεται να γυρίσει την Υπολογαγάννα Τάσαν στο Λίδρα Πάλας. Η ιστορία του Γκαγκάρι είναι
ξέρω, ήταν μια ιστορία η οποία υπήρχε πάντα μες στο μυαλό μου. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφυγε από τη γη και ταξίδεψε. Και έτσι φαντάστηκα τον να μένει στο ξενοδοχείο, αλλά σε αντίθεση με το ότι πιστεύκαν οι άλλοι για τζίνον, φαντάστηκα τον να θέλει ένα δωμάτιο κάτω στη γη, να θέλει να κοιτάζει τον κήπο και να μην θέλει να κοιτάζει τα αστέρια. Είχε δει αρκετά τη γη από ψηλά, είχε δει αρκετά τα αστέρια. Ήθελε να κοιτάζει κάτω τον κήπο, τα λουλούδια, τον καγκάρι. Έτσι τον εφαντάστηκα. Και νομίζω έτσι ήταν. Σε τίποτα δεν θυμίζει η κουμανταρία του Γκαγκάριν το Θεό. Και αυτή, το μόνο που μετανιώνει, είναι που δεν πρόλαβε και δεν το ρώτησε. Δεν βρήκε τρόπο να το ρωτήσει αν, όταν ταξίδεψε εκεί ψηλά στα αστέρια και είδε το φεγγάρι, τα κατάφερε να δει και τον Θεό. Το τραύμα έχει πάντα μια πατρίδα, ένα χωριό, μια χώρα, ένα σπίτι. Νομίζω ότι η λογοτεχνία έρχεται να σπάσει τούτον το καλούπι και να μιλήσει για τον πόνο των ανθρώπων και για τις ανθρώπινες στιγμές. Εμένα βοήθησε με να θεραπεύσω έναν κομμάτι του τραύματος. Όχι απόλυτα, γιατί δεν μπορείς απόλυτα να θεραπευτείς που τούτο που βιώνουμε, που ζούμε, που είναι κυρίαρχο στη ζωή μας στην Κύπρο. Φαίνεται απλώς ότι είμαι έναν παιδί του πολέμου τραυματισμένο. Είμαι έναν θυμωμένο παιδί του πολέμου. Σκεφτούμε ότι μπορεί ένα χαρακτηριστικό μας το συγγραφέα στην Κύπρο, ότι είμαστε θυμωμένοι με το τραύμα. Και ότι μας θεραπεύει απλώς η γραφή. Βοηθά μας να εκφράσουμε, να πούμε τούτον το θυμό μας. Η τέχνη γιατρεύει και πουλώνει τις πληγές. Ίσως η πολιτεία να σκύψει λίγο παραπάνω πάνω στις τέχνες, να βοηθήσει τους ανθρώπους του τόπου, να μας βοηθήσει όλους να θεραπευτούμε λίγο, να πουλώσουμε τις πληγές μας. Πώς γίνεται διαφορετικά? Γίνεται να ζεις στην Κύπρο και να μένεις πληγωμένος και θυμωμένος?